πάντα το πρώτο κομμάτι που αφιερώνουμε στην εκκλησία μας, τη θρησκεία μας και την προσδοκούσα με ομόδοτος και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τα πολύ καλά λόγια που είναι πραγματικά λόγια, καρδιά και ψυχή τα λέει και τα πιστεύει πραγματικά. Έχουμε αυτούς τους κινδύνους, τη βλέπουμε καθημερινώς, προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε. Αν θυμάται, μεγαλώνει. Ένας λαός όταν να αφαιρέσει τον πολιτισμό του πεθαίνει. Όπως όλα αυτά τα χρόνια έκανε και κάνει η ΑΝΕΚ, έτσι και ο Όμιλος Σάτικα ως νησίδας ποιότητας θα συνεχίσει να προβάλλει και να στηρίζει στην πράξη την Κρήτη και κάθε πρωτοβουλία που φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Αγαπητέ Πρόεδρε, αποτιμώντας τη διαχρονική αξία των πολιτισμικών αξιών που με πείσμα προάγει η αδερφότητα της Ομόνιας. Θα έλεγα ότι το καλύτερο που πρέπει να κλείσω και αποτυπώνει τον αγώνα και την προσπάθειά σας είναι ένας κάτι στίχη του Σεφέρη, ο οποίος λέει «Είτε βραδιάζει είτε φέγει, μένε λευκό το γιασεμί». Σας ευχαριστώ πολύ. Τον καπετάνιο, τον πλοίαρχο. Τον κύριο Παπουστάκη, τον Ευάγγελο, να έρθει κοντά μας, να πάρει το δικό του και να μας δώσει τις ευχές του και να τον ευχαριστήσουμε για όλη τη φιλοξενία. Για όλα τα παιδιά εδώ που βοηθήσανε. Κυριακή σήμερα που πάτε εδώ για να περιποιηθούν εμάς. Έλα, καπετάνια. Καλή χρονιά, με υγεία και δημιουργικότητα. Εγώ μόλις τον είδα το συγχάρηκα, λέω, ένας νέος καπετάνιος στην ηλικία που είχε ένα τόσο μεγάλο καράβι, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Είναι το καράβι Ελευθέρου Βενζέλος που εμάς μας συνδέει άμεσα ο Ελευθέρου Βενζέλος με την ιστορία του σωματείου μας, αφού είναι ο μεγάλος μας ευεργέτης. Ο αρχηγός του Λεμενικού Σώματος, ο πατριώτη μας, ο Αλεξανδράκης, ο Γιώργος, παρακαλώ. Πριν μπούμε στους πολιτικούς, τους δημάρχους και στους υπουργούς, να τελειώσουμε τους Λεμενικούς, ό,τι έχει και εσύ εδώ. Είμαστε λίγο το χωριανί εμείς εδώ. Ελάτε. Σας ευχαριστώ θερμά που μου δώσατε την ευκαιρία να βρεθώ ανάμεσα στις συντοπίτες μας. Είναι κάτι που πραγματικά μου λείπει και σας ευχαριστώ το λαμβάνω θερμά. Εύχομαι το 2024 να είναι ελπιδοφόρο, αισιόδοξο και δημιουργικό και όσον αφορά τους Έλληνες ναυτικούς μας να έχουν ήρεμες θάλασσες. Να είστε γεροί και τυχεροί. Ευχαριστώ πολύ. Είδα τώρα που κάνανε πάλι τις ανανεώσεις, σας κρατήσαν αυτοί για το λάθος. Τιμή μου να με λες και εδώ μου να σαμείω, αλλά δυστυχώς εγώ δεν τραγουδώ. Στο χορό με τι κάνουμε. καλή χρονιά σε όλους και σε όλους. Μεγάλη χαρά να είμαστε όλοι μαζί σήμερα. Πάλι Πρόεδρε, κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όλοι μαζευτήκαμε εδώ, μια όχι για την καλύτερη δυνατή μέρα, αλλά είμαστε όλοι εδώ. Με υγεία, με αισιοδοξία, με ειρήνη και να προσέχουμε ο ένας τον άλλο και με την άλλη. Χρόνια πολλά. Ο βουλευτή μας ο κύριος Βλαχάκος, να έρθει παρακαλώ. Προηγείται ο κύριος Κατσαφάτος, συγγνώμη ναι, αλλά τον έβλεπε μου φαίνεται, συγγνώμη Κώστα μου. Εντάξει, έλα ο κύριος Κατσαφάτος, κύριος Κατσαφάτος, ελάτε, ελάτε, έλα Υπουργέ, ελάτε, ελάτε. Δημήτρη,
Καλή χρονιά με υγεία και δύναμη και από μένα σε όλες και όλους. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω ως πολίτης και όχι ως πολιτικός αυτής της πόλης, την Ομόνοια. Όπου εδώ και πάνω από 100 χρόνια, εκτός από το ότι είναι ένας φάλος και ένας οδοδείκτης σε σχέση με την σχέση την οποία έχουν οι πολιτικοί από τη μεγαλώνηση των σχετικών στην Πειραιά, αποτελεί και μια διαχρονική αξία για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε όλοι εμείς τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Κρήτης, όχι μόνο στο Πειραιά αλλά και σε όλο τον Ικανοπαίδη. Αλλά και για έναν ακόμα λόγο, για το έντονο κοινωνικό και ανθρωπιστικό αποτύπωμα που αφήνουν στην πόλη. Εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια και καλή δύναμη γιατί σας έχουμε ανάγκη και σας χρειαζόμαστε κοντά μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Λίγο συμφωνήσω. Και μακάρι να ήμουν λίγο ξυλούρης. Αφού να ανάβει έτσι λίγο. Θα ήταν τιμή μεγάλη. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ το 2024 να είναι ένα δημιουργικό έτος, γεμάτο αγάπη και πάνω απ' όλα υγεία για όλους μας και να είμαστε του χρόνου πάλι όλοι εδώ να γιορτάσουμε πάλι τη νέα χρονιά. Να είστε καλά όλοι. Ο κύριος Τραγάκης, ο αρχαιότερος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να ήταν μόνο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καλά θα είναι. Για όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, σεβασμιότατε, είμαι ο αρχαιότερος εν ενεργεία κοινοβουλευτικός στον κόσμο. Εγώ αφού ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και χρόνια πολλά, ήθελα να πω στον πρόεδρο για μια ακόμα φορά ότι το όνομα Ομόνοια είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας συνοδεύσει σε αυτή τη χρονιά. Να είμαστε ομονοούντες όλοι, να μην υπάρχουν διαφορές, να αφήσουμε τις διαφορές έξω από οποιοδήποτε διαφορά με την πολιτική και θα συγχαρώ το Σύλλογο, διότι εκτός από τα 100 χρόνια του έχει τόσα τμήματα, 140, έχει τόσα τμήματα τα οποία προσφέρουμε στη νεολαία μας ό,τι καλύτερο. Το κομμάτι μου το αφιερώνω στην Κρητική Λεβεντία. Για την Περιφερειάρχη, κυρία Ντονάκου, η Σταυρούλα να έρθει και μετά ο Δήμαρχος. Έλα, κυρία Ντονάκου. Καλή χρονιά να ευχηθώ σε όλους, με υγεία και τύχη. Την αποδεικνωμόνια από πιο ιστορικά, από τους πιο ιστορικούς πολιτιστικούς συλλόγους, όχι μόνο της Ενότητας Πειραιά, γενικώς της Αττικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο που επιτελείτε, που δεν είναι μόνο η ιστορική μνήμη, να αναδείχνει την ιστορική μνήμη, αλλά και τα πολιτιστικά δρόμενα, αλλά έχετε και ένα έντονο κοινωνικό έργο. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα κοντά σας, το ίδιο και η Περιφέρεια Αττικής. Και να πω εκ μέρους του Περιφερειάρχη Αττικής του Νότου Καρδαλιού ότι θα συνεχίσουμε όλες τις δράσεις που κάναμε και στο παρελθόν. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία η τετραετία που πέρασε και πιστεύω να συνεχίσουμε να έχουμε πάλι το ίδιο και καλύτερο. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους από μένα. Για δέκατη φορά εδώ μαζί με τον πρόεδρο, τον Θοδωρή τον Τζότο και την Ομόνοια και τον Δοσού και τα μέλη. Είναι μέρα ευχών, είναι μέρα για πολλά λόγια. Είναι ευχηθώ λοιπόν υγεία στον πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε όλα τα μέλη της Ομόνοιας. Και όπως είπαν και οι προαλήσατες, η προσφορά είναι πολύ μεγάλη και νομίζω να γνωρίζετε από όλους μας. Θέλω να πούν εδώ όλος ο Πειραιάς, που είναι σήμερα εδώ οι βουλευτές, οι υπουργοί μας του Πειραιά, ο ένας από τους καλύτερους δημάρχους της Αττικής για πολλά χρόνια, ο φίλος Γιώργος Ιακινίδης. Όλοι αντιδήμαρχοι, περισσότεροι από ξέρω τα δημοτικά συμβούλια, δημοτικοί σύμβουλοι, πραγματικά, είναι σήμερα εδώ και είναι χαρά μου αυτό. Και οπότε πρώτα δεν θέλω να πω πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια και έτσι θα είμαστε μαζί και τα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, χρόνια πολλά υγεία σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο Γιώργος Ιακινίδης, 4 ετών δήμαρχος Νίκαιας και επικεφαλής του συνδυασμού για την περιφέρεια. Έλα Γιώργο. Είναι πάντα κοντά μας, είναι για σήμερα, πάντα έρχεται. Χρόνια
πολλά και από μένα. Να είστε καλά, να συνεχίζετε και την κριτική παράδοση και την αγάπη για το δουλειά. Ευχαριστώ. Σε πολλά από αυτά που πετυχαίνω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Παταρόπουλος, ο Βασίλειος. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Παταρόπουλος. Έχουμε γίνει πιο φίλοι, γιατί συνεχώς πηγαίνω στο γραφείο του Γιώργου και κάτι θέλω. Φτιάξαμε μαζί για την πλατεία Ελευθέρω Μεντζέλος έξω από το Γενικό Θέατρο και έχουμε ακόμη και συνέχεια. Έλα, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καραγιάννης, ο συνδέστρος που είναι διοικητής της τροχιάς Πειραιά να έρθει. Παρακαλώ. Καλή χρονιά. Έχουμε δύο περιφερειακούς συμβούλους, την κυρία Περπαγιάννη να έρθει παρακαλώ και ο κύριος Μανολάκος, περιφερειακή συμβούλη. Καλημέρα, χρονιά πολλά. Η αδελφό της Κρητών Πειραιά, η Ομόνια, επιτελεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όπως όλοι οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι που κρατούν τις παραδόσεις μας. Γι' αυτό λοιπόν η Περιφέρεια Αττικής ήταν και με τη νέα διοίκηση θα εξακολουθήσει να είναι κοντά σας, Πρόεδρε και μέλη του Κλουσού. Καλή χρονιά σε όλους. Κύριος Παραβλάκος. Σας μεταφέρω τις ευχές του κυρίου Καρδαλιά. Η στόχη μας είναι η διευκόλυνση της καθημερινότητας του πολίτη, η ασφάλειά του και η προστασία του. Χρόνια πολλά σε όλα τα πληρώματα της αυτοπλοείας, που είμαι άρρηκτα δεμένος μαζί του. Χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους της θάλασσας, τους εργάτες και τους αμέτρητους εραστές του. Να είστε πάντα καλά. Καλή χρονιά. Ο πρώην βουλευτής, ο φίλος μας Μανολάκος Νίκος, να έρθει ο Νίκος. Καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αυτός ο παπάλαιος σύλλογος των Κρητών στον Πειραιά να συνεχίσει να προσφέρει, να εκπαιδεύει και να μεταφέρει τις κριτικές παραδόσεις στους νεότερους. Πρέπει να πω, Πρόεδρε, ότι έχω υποστεί ήττα σαν Μανιάτης, γιατί έχετε κερδίσει το μεγάλο μου γιο τον 20χρονο. Ακούει κριτικό τραγούδι και τρελαίνεται. Καλή χρονιά σε όλους! Όπως είπε και ο Δήμαρχος, βλέπω εδώ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όλους τους αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους. Τώρα δεν ξέρω η σειρά πώς πηγαίνει, γιατί ήταν κάποιοι, είναι και κάποιοι καινούργοι. Δεν ξέρω κι εγώ με ποια σειρά τους βάλω. Λοιπόν, να πούμε το μεγαλύτερο σε ηλικία του Γιούρι Αβραμίδη. Να τον ξέρω 30 χρόνια, να μην το πω, εντάξει, συγγνώμη δηλαδή. Ήταν και πρόεδρος και συνεχώς εκεί είχαμε όλο τον χρόνο μία θέλαμε τον έγινε θέλοντά του. Είναι κουμπημένο, είναι από αγάπη, έλα πιστεύεις. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους. Καλύφθηκε από τους προηγούμενους συμβουλητές όπως είστε. Ας ξεκινήσω με τη γυναίκα, την κυρία Χαρμαλάκου, την είδα εδώ, για ένα αθενά μου, την κυρία Λιζάκη είδα εδώ. Καλή χρονιά σε όλους, υγεία ευημερία, στους αγαπημένους μας Κρήτες, στα αγαπημένα μέλη του Σωματείου, πάντα υπέροχες εκδηλώσεις και πάντα να μας μοιράζετε στιγμές χαράς. Να είστε όλοι καλά, υγεία και χαρές στις οικογένειές σας. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργού του κ. Αβγενάκη, ο κύριος...
Ο κύριο Θεοδωράκης, παρόλο που το ήξερα αυτή τη στιγμή, είναι διέφυγε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Σας μεταφέρω τους θερμούς πατριωτικούς ειδημούς του Λευτέρου Αγνενάκη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του πατριώτη μας. Κάθε καλό σε εσάς, στις οικογένειές σας. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Ειδικού Συμβούλιο Επιδράσεως. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Να συνεχίσουμε τους αντιδημάρχους. Κυρία Λιζάκη, ελάτε. Σας βλέπω εδώ. Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους. Εγώ είμαι ιδιαίτερα περήφανη που είμαι αφενός Κρητικιά και από τους Διογονείς, αφετέρου μέλος της Ομόνιας, από τα πιο αρχαία και πολύ ωραία και είμαι πολύ καλό μέλος και εγώ. Ακολούθησα τον πατέρα μου και όλη την οικογένεια, είμαστε όλοι μέλη του Σωματείου. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στον πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι η Ομόνοια, παρόλο που είναι οι Κρήτες του Πειραιά, είναι το πιο σημαντικό σωματείο, νομίζω, με την πιο πολυπίκτη δράση στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν θέλω να ευχηθώ σε όλους σας υγεία, αγάπη, να είναι οι καρδιές μας γεμάτες αγάπη, και επειδή το νησί μας είναι σε μια γεωστρατηγική θέση πολύ σημαντική τώρα με τον πόλεμο και στην Μέση Ανατολή, να έχουμε ειρήνη. Ειρήνη και εσωτερικά και εξωτερικά. Να είστε όλοι καλά. Βλέπω την κυρία Τομαζάτου που είναι τεταλεμένο σύμβουλο για έλα Αλέκα. Καλημέρα και από μένα, καλή χρονιά να έρθει ευλογημένη. Τι να πω εγώ για το Σύλλογο Ομόνοια, Κρήτες, που εκτός από τα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα, ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ είναι και προσωπική μου φίλη. Να ευχηθώ σε όλους καλή ευλογημένη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτης Ωρέπας, ο αντιδήμαρχος, που είναι πάλι ξανά αντιδήμαρχος. Γεια σας, Παναγιώτη. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία. Είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης ο Χαΐνης, τον βλέπω εδώ. Καλή χρονιά με υγεία και αγάπη για όλους. Το 2024 η Ομόνοια να μας φέρει ακόμα πιο όμορφες εκδηλώσεις στο Πειραιά και να μας κάνει περήφανο. Να είσαστε καλά με υγεία. Ο Τάσο Μακαγιά και όσοι αν είναι τώρα άλλους βλέπαμε που βλέπω η αντιδήμαρση του Πειραιά, παρακαλώ να έρθουνε. Είναι και από την ίδια μας θυμάνε, τώρα έχουμε και καινούριο δήμαρχο στην ίδια που είναι κριτικός ο Μαρακάτσης, μας θέλει τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σταματάτο, να έρθει ο κύριο Σταματάτο. Α, ωραία. Η Δημοτική Σύμβουλη, ποιοι είναι η Δημοτική Σύμβουλη είναι εδώ, η Βερικάκη Ελίνα. Έλα Ελίνα εδώ που την ανακεφρέωμα στο Συμβουλίο, να πεις μια καλημέρα. Αλεξία. Εκτός από ευχές για υγεία, χαρά, ευτυχία, θέλω να σας μιλήσω για την αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνοια, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή με αγκάλιασαν σαν μέλος στο συμβούλιο τους. Η Ομόνοια για εμένα δεν είναι απλά ένα σύλλογος, είναι η οικογένειά μου.